Ελληνικής Ένωσης Επιμελητηρίων και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πέλλας. Κύριε Λεγάτο. Λεγάτος Παντελής, πρόεδρος Επιμελητηρίου Χίου. Ωραία. Κύριε Λεγάτο, από εσάς να ξεκινήσουμε, να που είστε και ο οικοδεσπότης αυτής της διευρυμένης συνεδρίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και βεβαίως των νησιωτικών επιμελητηρίων. Πείτε μας τα συμπεράσματα από αυτό το δίμερο. Συγγνώμη, νομίζω ότι. Μισό λεπτάκι, 3-2 να πάμε. Νομίζω ότι στέφθη με επιτυχία η συνάντηση της Κεντρικής Ένωσης, η διευρυμένη συνάντηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Η επισκεψιμότητα από τα επιμελητήρια ήταν ικανοποιητική. Ήρθαν στο σύνολο περίπου 45 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα. Οι εργασίες της και με παρουσία της Υφυπουργού Ανάπτυξης, που είναι και υπεύθυνη των επιμελητηρίων της κυρίας Άννας Μάνη, ήταν νομίζω καθοριστική. Συζητήθηκαν τα θέματα τα οποία έπρεπε να συζητηθούν για την νησιωτική επιχειρηματικότητα, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο στίχημα για τους νησιώτες. Και ευελπιστούμε άμεσα ότι η πολιτεία θα προβεί στις λύσεις εκείνες τις οποίες θα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Αντιπρόεδρε. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι από την τόλμη συνέλευση βγήκαν συμπεράσματα που στοχεύουν κατά την άποψή μου, και εκεί πρέπει να μπει η πολιτεία, σε δίκαιη ανάπτυξη αλλά και ισόρροπη ανάπτυξη. Η οποία ισόρροπη ανάπτυξη θα δώσει λύσεις ακόμη και στο δημογραφικό. Άκουσα με προσοχή πραγματικά από τον Δήμαρχο Χίου να λέει ότι υπάρχουν ντόπιοι επενδυτές οι οποίοι λείπουν στο εξωτερικό, αλλά έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να επενδύσουν στη Χίο μέσα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές δυσκολίες γραφειοκρατικές. Αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί. Βέβαια είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερως εδώ στα νησιά που έχουν και την ιδιαιτερότητα. Νομίζω ότι η πολιτεία εδώ πρέπει να λάβει μέτρα άμεσα, ώστε να αποφευθούν οι όποιες δυσκολίες, και έτσι την ώρα που υπάρχουν επενδυτές έτοιμοι για να ρίξουν χρήμα στο νησί, να αναπτύξουν, πονάνε την πατρίδα τους και θέλουν οι άνθρωποι να επενδύσουν εδώ, να διευκολυνθούν. Άρα το πρόβλημα, αφού λέτε ότι είναι γραφειοκρατικό το θέμα, είναι καθαρά του κρατικού μηχανισμού για να μπορέσει να έχουμε κάποιες επενδύσεις παραπάνω στα νησιά. Βεβαίως. Θα έλεγα το εξής. Είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης, του ψηφιακού σχηματισμού. Υποτίθεται ότι η γραφειοκρατία σε ένα μεγάλο μέρος έχει λυθεί. Βέβαια δημιουργούνται άλλα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Επισημάνθηκαν από όλους τους ομιλητές ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα και πρέπει η πολιτεία να παρέμβει άμεσα. Όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα, η λύση του πρέπει να είναι άμεση για να έχει και αποτέλεσμα. Εάν ως συνήθως αρχίζουμε, το συζητάμε, κάνουμε επιτροπές για να δούμε τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε, εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις μεγάλες. Η αμεσότητα λοιπόν μπορεί να δώσει λύση. Εσείς καταθέσατε κάποιες προτάσεις σαν επιμελητήρια με αφορμή και την παρουσία της Υπουργού εδώ? Εμείς, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, πάντα παίρνει τις προτάσεις των επιμελητηρίων και τις προωθεί αναλόγως σε κάθε Υπουργείο. Βοηθάει δηλαδή στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Βέβαια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η λύση των προβλημάτων πολλές φορές γεννά και προβλήματα. Εκεί η ίδια η λύση. Εν τούτης όμως υπάρχει μια συνεργασία. Εμείς επιδιώκουμε να έχουμε ακόμη καλύτερη και γρηγορότερη συνεργασία για να υπάρχει και αποδοτικότητα. Κύριε Λεγάτο, πόσο σημαντικό είναι που αυτό το συνέδριο, το διήμερο, γίνεται στοιχείο για το νησί μας? Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, λόγω του ότι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα έρχονται στο νησί μας. Δεν θα παραμείνω στην επισκεψιμότητα, στο τουριστικό προϊόν που μπορεί να έχει επίσκεψη στοιχείο 200 ανθρώπων. Θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλο το επιχειρήν της Ελλάδος είναι στοιχείο σήμερα. Η κουβέντα η οποία γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο. Όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε και ζητάμε από την πολιτεία συζητιούνται, και όντως η πολιτεία, όταν γίνεται ένα τέτοιο συνέδριο, μπορεί να έρθει επάνω από το πρόβλημα και να εστιαστεί ούτως ώστε να βρεθεί λύση. Πολλές φορές λέμε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή, πραγματικά τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Νομίζω όμως με προσπάθεια και συλλογικότητα, γιατί ακριβώς αυτό το συνέδριο, αυτή είναι η έννοια του, η συλλογικότητα, μπορείς να λύσεις το πρόβλημα γενικά.
ήθελα να ρωτήσω αυτό το θέμα που συζητιέται πολύ έντονα για το ζήτημα του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Πόσο μπορεί πραγματικά να γίνει αυτό, να έχουμε είτε μηδενισμό είτε μια μείωση, και αν θα πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις θα το τηρήσουν και θα περάσει αυτό στο τελικό καταναλωτή? Κοιτάξτε, έχει γίνει πολλής λόγος για το ΦΠΑ και πράγματι όμως το μεγαλύτερο έσοδο της πολιτείας είναι από το ΦΠΑ. Αυτό το πλαστικό χρήμα που δουλεύει τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει εισρωή ΦΠΑ. Και νομίζω ότι εδώ η πολιτεία πρέπει να σταθεί. Ότι υπάρχουν δυνατότητες και πρέπει να προχωρήσει την μείωση του ΦΠΑ, ειδικά στα είδη πρώτης ανάγκης. Εγώ χάρηκα που άκουσα σήμερα ότι η χείρος στον πρωτογενή τομέα πάει πάρα πολύ καλά και ότι δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Ο τουρισμός, εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω ότι είναι ένα συμπλήρωμα μεγάλο στην όλη προσπάθεια που κάνει ο κόσμος της χείρου, δουλεύοντας στον πρωτογενή τομέα, παράλληλα και με τον τουρισμό, γιατί τον τουρισμό πρέπει λίγο να το προσέξουμε. Ακούστε, κάθε χρόνο ανεβαίνουν τα ποστά του τουρισμού. Στο τέλος θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, προγραμματισμένοι και προβληματισμένοι. Γιατί όταν άκουσα τον Δήμαρχο της Σαντορίνης να λέει ότι η Σαντορίνη έχει υποδομές για 300.000 κόσμο, το 1 εκατομμύριο δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε. Καταλαβαίνετε αυτό. Εμπεριέχει και έναν κίνδυνο μέσα, διότι κατ' ουσίαν πρέπει εμείς να στραφούμε στον τουρισμό ποιότητος, να υπάρχει ποιότητα στον τουρισμό. Εδώ είδα οι δικοί σας που ασχολήθηκαν με αυτό και λέω ότι δουλεύει πολύ το all inclusive. Αυτό δεν αφήνει χρήμα μέσα, έρχονται συγκεκριμένα. Αναφερθήκατε στους γειτονές μας, οι οποίοι έρχονται και πράγματι αφήνουν. Έρχονται, διότι αυτοί έρχονται με γεμάτο πορτοφόλι και αφήνουν λεφτά, ψωνίζουν, δεν είναι μόνο πώς θα διασκεδάσουν ή θα περάσουν την ημέρα τους στο καλό φαγητό, αλλά ψωνίζουν και από εδώ, αφήνουν χρήμα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αυτόν τον τουρισμό. Μπορεί να ανεβαίνουν τα ποσοστά, αλλά καταλαβαίνετε ότι μία μόνο καλλιέργεια, εάν συμβεί κάτι, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πολύ. Και εγώ θα πρότεινα και το εξής. Τα νησιά πραγματικά το καλοκαίρι βουλιάζουν από τον τουρισμό. Και υπάρχουν τα λεφτά που μένουν στον τόπο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ό,τι προσφέρει η Χίος στην πολιτεία γενικότερα, στον εθνικό κουρβανά θα το έλεγα οικονομικά, θα πρέπει κάτι ανάλογο να παίρνει και η Χίος πίσω από αυτό που προσφέρει. Άρα λοιπόν, ορθώς η Χίος είναι δυνατή στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό. Βεβαίως πιστεύω και εύχομαι να πάνε ακόμη καλύτερα τα πράγματα και θα πάνε καλά όσο οι σχέσεις θα είναι ομαλές με την γείτονα. Ακόμη κάτι θα ήθελα να ρωτήσω, ένα σχόλιο δηλαδή και από τους δυο σας, σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επειδή οι περιοχές μας, η περιφέρεια, πλήττονται ακόμη περισσότερο, ακόμη και αν υπάρχουν franchise εταιρείες που έχουν εταιρεία. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα και πώς το βλέπετε, δηλαδή, από τη δική σας την πλευρά, σαν επιμελητήρια? Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα προχωρήσει. Ήδη είναι σε άνθιστα, το έλεγα, και θα πάει ο καθένας τώρα με τον υπολογιστή του, ψάχνει. Ψάχνει το οικονομικό, ψάχνει το ποιοτικό. Πάρα πολλοί είναι που βγαίνουν στην αγορά, βλέπουν κάποια προϊόντα και αφού τα εντοπίσουν, μπαίνουν στον υπολογιστή και βρίσκουν την μάνα από όπου προμηθεύονται. Απλώς όμως υπάρχει και ένας κίνδυνος κατά πόσον υπάρχουν κάποιες εταιρείες που είναι φερέγγες ή ανταποκρίνονται πραγματικά στα αιτήματα που υποβάλλονται για την αγορά τους. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Θα το έλεγα το εξής, ότι όλα τα επιμελητήρια πιστεύω ότι έχουν στρέψει την προσοχή τους πώς θα διαφυλάξουν τους καταναλωτές. Αλλά και τα καταστήματα θα πρέπει να δημιουργήσουν ισό για να μπορέσουν και αυτά να εκμεταλλευτούν αυτόν τον τρόπο πώληση των προϊόντων. Όσον αφορά για το μεταφορικό ισοδύναμο εδώ για τα νησιά μας και επειδή έχει κάποιες καθυστερήσεις, μπορείτε εσείς με κάποιο μέτρο πίεσης να. Γιατί προφανώς στις επιχειρήσεις υπάρχει ένα κόστος το οποίο μπορεί να τους σκοτώσει κιόλας. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Θα σας πω το εξής, ότι από την παρακολούθηση που κάναμε και τις τοποθετήσεις των αρχόντων της Χίου εδώ γενικότερα και από τον Περιφερειάρχη, έχουμε λάβει υπόψη όλα τα προβλήματα αυτά που είναι και προς αυτή την κατεύθυνση θα πιέσουμε την ίδια την πολιτεία. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, όταν ψηφίζουν κάποιους νόμους, πρώτα η πολιτεία πρέπει να τους εφαρμόζει, να ανταποκρίνεται. Γιατί όταν άκουσα ότι 2,5 χρόνια δεν έχουν πληρωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα δύσκολο πράγμα και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί και η ίδια η πολιτεία. Εμείς την προσπάθεια να ενισχύσουμε τους ώστε για να πληρωθεί θα την κάνουμε σαν κεντρική ένωση. Ευχαριστώ. Κάτι άλλο, παιδιά? Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.